οποιοδήποτε να μπορεί να κάνει, να δημιουργήσει μία παρουσίαση, να μπορεί να την κάνει έτσι, να μπορεί να συνδυαστεί με τον υπόλοιπο κόσμο και να μαθαίνει μέσα από τις παρουσιάσεις. Όλο το περιεχόμενο που είναι μέσα είναι σε άδειο κριτικό μας. Είτε ανεβάζει κάποιο εικόνα, είτε το ό,τι γράφει, πρέπει να διαμοιράσει σε όλους με άδειο κριτικό μας. Γι' αυτό θέλει καλή προσοχή στο ότι όποιος ανεβάζει κάτι να ξέρει ότι είναι με άδειο κριτικό μας. Το site έχει εξελιχθεί σαν project της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο το τρέχουν διάφορα εταίρεια από την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι 17 και είναι σε διαφορετικές χώρες. Ποιοι είναι. Τώρα, γιατί έγινε το site Wiki, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι το οποίο ξεκίνησε αυτή τη Wiki, γιατί αν πούμε στο εμπόριο ή σε ό,τι έχουμε συναντήσουμε, μπορείς να ανεβάσεις την παρουσίασή σου, αλλά είναι δύσκολο να τη μοιράσεις να τη δει ο υπόλοιπος κόσμος. Οπότε, έχουν γίνει διάφορες έρευνες και γι' αυτό κατέληξαμε να κάνουμε το στέλνο του Wiki. Λοιπόν, ελπίζω να καταλάβετε τι είναι το στέλνο του Wiki πάνω κάτω. Όχι. Λοιπόν, προς το παρόν, υπάρχει στο slidewiki.org. Υπάρχει βέβαια και το slidewiki.org, το επίσημο domain, αλλά δεν είναι η τελευταία έκδοση. Γιατί ακόμα τρέχει, ακόμα κάνουμε δοκιμές και ακόμα προσπαθούμε να δούμε τι τρέχει. Ας πω από το πρακτικό μου αρχικό.
παρουσίαση ή να την εισάγω ως να την κάνω import, δηλαδή έχω ήδη μια παρουσίαση στο σπίτι μου και απλά θέλω να την μοιραστώ με τον υπόλοιπο κόσμο ή αν θέλω να δημιουργήσω μια παρουσίαση. Πατάμε εδώ το κουμπάκι. Γράφουμε το τίτλο. Εγώ θα βάλω κόσμο. Επιλέγω σε τι γλώσσα είναι. Και μια μικρή περιγραφή. Άμα θέλω επιλέγω κάποιο θέμα. Αυτό που κάνω, αν θέλω να ξεκινήσω μια παρουσία στην αρχή, απλά εδώ πατάω το ότι συμφωνώ με τους όρους και ότι ό,τι περιεχόμενο ονομάζω θα είναι εκπληκτικό και πατάω Create Date. Εάν έχω ήδη την παρουσίαση, πατάω το Select File. Οπότε μπορώ να κάνω upload μια παρουσίαση. Όπως βλέπετε, μπορώ είτε με PowerPoint είτε με OpenOffice. Και το μέγιστο μέγεθος είναι 400 MB. Εγώ θα δημιουργήσω. Οπότε δεν υπάρχει και θέμα ότι
2 λοιπόν, κατεβαίνει αυτόματα η προσφύση. Εδώ μπορούμε να το κοινοποιήσουμε σε διάφορα, σε mail, σε Twitter, διάφορα μέσα. Τώρα κάνουμε live. Μου αρέσει η παρουσίαση. Φαίνεται κοινό. Και το πάμε να μεγαλώσουμε λίγο για να φαίνεται. Thank you.
διαβάζω με αυτό, να τρέχω σε αυτά και βρίσκω κάτι άλλο. Μπορώ να κάνω κάποια comments. Δηλαδή, αυτή η παρουσίαση δεν είναι τόσο καλή ή μπορώ να δείξω κάτι. Όταν λέτε ότι κάνω εισαγωγή slide, τι εννοείτε. Οπότε ο author, αυτός δηλαδή που την έχει φτιάξει, που έρχεται να το φτιάξει, γιατί άρχεται ακόμα που πρέπει να απαντήσω. Από εδώ θα δούμε την ιστορία. Δηλαδή τι έχει γίνει, ότι εγώ έκανα μια τέτοια παρουσίαση, ότι άλλαξε το όνομα. Για να παρουσιάσει κάποιο.
ξέρω αν κάποιος θα έλεγα κάποιες εικόνες. Τελικά... Άρα δεν επεξεργάζεται η μετάφραση σαν με export κάπως. Είναι αυτούσιο. Ναι. Εντάξει, αυτό. Ναι, προς το παρόν. Πρώτη για εσύ τη δουλειά από εκεί πέρα, καταρχά σε τρίτη δουλειά σου που κάνει τώρα, από εδώ και πέρα τι έχετε σκοπό να κάνετε το. Τι είναι το γενικά έχετε πολλέ ευτυχίε. Όπω κάθε τρίτη έκταση. Ναι, ακριβώ. Εκτό που σα είπα στην αρχή, που έχει α πούμε τι γλώσσε, ότι θέλουμε ας πούμε, ότι πατώντα τα γερμανικά, ξέρω αν θα γίνει τώρα. Θα μεταφράσω τα αυτόματα και παρουσιάσεις. Ή να γίνει καλύτερο το έντυπο. Γιατί μέχρι στιγμής δεν είναι όπως έπαιξε. Δεν είναι όπως έπαιξε γράμμα σε ένα αρχείο στο σπίτι σου. Θέλει δουλειά. Δηλαδή για να φτάσει σε αυτό το σημείο θέλει δουλειά. Επίσης, ο άλλος στόχος είναι να συνδέεται με το Moodle. Με το Moodle. Το ξέρετε, το Moodle. Οπότε κάποιος φτιάχνει το πρόγραμμα στο Moodle να μπορεί να χρησιμοποιήσει και αντίστοιχα την πλατφόρμα και να υπάρχει μια. Είναι σημαντικό στα αρχεία. Είναι σημαντικό ότι δεν υπάρχει στα αρχεία. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Η κοινότητα των moderator έχετε ξεκινήσει ήδη να την οργανώνετε. Με ποιο μοντέλο θα την οργανωθεί, το moderator εννοείται ότι για τα reports και αυτά. Εκτός από τα reports, διότι εάν έχετε καταλάβει καλά, εφόσον το site λειτουργεί με την λογική τη Wikipedia, θα μπορεί κάποιο στην παρουσίασή μου να μπει και να κάνει κάποιες αλλαγές. Sorry, ξέρεις να πω κάτι. Μπορεί, αλλά υπάρχει το φόρο. Μη φαίνεται πάλι εκεί. Ναι. Υπάρχει. Εδώ είναι το λειτουργικό φόρο. Ώστε εσύ έχεις πάρει την παρουσίασή μου, οπότε κάνεις ένα. Δηλαδή ότι εγώ το πήρα, αλλά έκανα κάτι άλλο. Αλλά το έχω πάρει όπως έκανα. Γιατί πατώντας εδώ, έγινε ένα καινούριο. Γενικά όμως ο κόμπας είναι στο GitHub και το κόμπας του είναι να γίνει ο έργος στο τέλος του έργου. Κάτι σαν τύπο οργανισμό ώστε να μπορεί να το στηρίξει όλο αυτό. Γιατί μέχρι στιγμή το στηρίζουμε όλοι, και πιο πολύ σπάρκουν στη Γερμανία, ο οποίο. Ένα Ινστιτούτο, το Fraunhofer, το οποίο υποστηρίζει όλα τα τεχνικά προβλήματα μέχρι στιγμή και το αφινά το δικό μα το ελληνικό Ινστιτούτο. Αλλά ελπίζουμε ότι. Θα αρέσει στον κόσμο. Θα το χρησιμοποιεί. Γι' αυτό θέλει και η δική σα γνώμη. Τι δεν σα άρεσε, α πούμε, τι σα έκανε πιο. Οκ, θα το χρησιμοποιούσε, α πούμε. Σίγουρα το δοκιμάζουμε. Για να δείτε τι δυνατότητε έχει, τι λειτουργίε έχει, για να δούμε πώ μπορούμε να το μετρεφούμε. Από εκεί και πέρα, φαντάζομαι ότι το εργαλείο θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τίτλο για να βάλουμε έξτρα δουλειέ στο ότι θέλει να το χρήσει για να το. Ναι, είναι όπως είπα στην αρχή,
μια παρουσίαση δηλαδή σε οκτή ή σε PPT. Εδώ. Το select file. Μπορούμε να στήσουμε και να κάνουμε στο φαγητό μας. Και είτε PPT προς το παρόν, έχω αυτές τις δύο δυνατότητες και παλεύουμε. Είτε να είναι σε PPT είτε σε OTP. Οπότε ανεβαίνει αυτούσιο προς το παρόν με κάποιες μικρές αστοχίες από τα δύο. Δηλαδή είναι 100% το ίδιο, αλλά κλείνουμε εκεί στο 80%. Δηλαδή δεν τα φέρνει πάρα πολύ τα πράγματα. Γιατί έχει τη λογική ότι αν δημιουργήσω εγώ μια παρουσίαση, για παράδειγμα, ένα PPT, λέμε τώρα, ας πούμε θα έχω εισάγει μία εικόνα, το διάγραμμα του σλάιντου που θα έχω φτιάξει, θα έχει συγκεκριμένο στάτη. Δηλαδή, εγώ, εδώ θα βάλω πίνακα, εδώ θα βάλω εικόνα. Το χωρίσει. Οπότε, μπαίνοντα το slide του ήχου, παίρνει και αυτά τα στοιχεία. Οπότε, αν δεν έχω ακολουθήσει κανένα στάτη, που είναι κοινή σελίδα, εκεί μπερδεύεται λίγο. Αλλά το φτιάχνω. Δηλαδή, προσπαθεί να το περάσει αυτού. Από εδώ το κουμπάκι που φαίνεται να πει. Ό,τι δεν αρέσει, δίνουμε feedback. Πάει αυτόματα σαν report στους τεχνικούς. Λες ότι, OK, εγώ δεν μπορώ να κάνω, δεν έχω άξιο στο λογαριασμό μου ή μου βγάζει bug ή μου βγάζει συνέχεια έρευνα, οτιδήποτε. Και αυτό μετά ένας τεχνικός σας απαντάει. Ή προσπαθεί να το φτιάξει. Μπορούμε εδώ, σε αυτή την αναζήτηση, είναι ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει. Θα θέλει να μάθει το open data. Τι έχει για το open data το Style Wiki. Ωραία, open data. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολλές διαφορετικές παρουσίες από τον Open Data. Έχει κάποιες ενδεδομένα. Έχει κάποιες δικαιολογίες. Να ρωτήσω κάποιον που δεν κατάλαβα.